Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, Σταματίνα, καλημέρα. Γιατί γελάτε? Τι να κάνω εδώ πέρα. Έχω... Έχει έρθει να σε ρωτήσω κάτι. Έχω βάλει ένα στοίχημα. Το φόρεμα που έχει σήμερα. Είναι τη συλλογή μου. Να το αρέσει, το κέρδισα. Στόπα. Μπράβο, ρε Σταματίνα, πολύ ωραίο, μου αρέσει. Ναι. Και δεν έχω. Σε βλέπω μόνο γιατί δεν έχουμε ήχο και λέω να δεις είναι από τη συλλογή της Σταματήρας αυτό. Σταμάτα μου λέει, ξέρεις όλα τα lifestyle. Βημάκο, δεν ακούω μια καλή κουβέντα. Όχι, αυτό το φόρμα με συγκινεί γιατί μου θυμίζει το πατρικό μου σπίτι, μια κουρτίνα που είχαμε, της γιαγιάς και ντυμένη στη μηχανή. Βρε, θα σε πάρω για την επικοινωνιακή μου καμπάνια του χρόνου. Γιατί, δεν είναι, είναι... Είναι η επιστροφή στις ρίζες. Κοίτα, είναι τι σου ξυπνάει, εντάξει. Σημασία έχει κάτι να σου ξυπνάει. Άμεσα να σου ξυπνάει τις δουλειές για το παρελθόν. Και του Κυριάκου, πώς τη λένε την... Α, η Μαρέβα. Μαρέβα, καλέ τη Μαρίζα. Η Μαρίζα, σιγά. Για παράδειγμα, το φόρεμα το δικό σου μου αρέσει πάρα πολύ. Τις άλλες, όχι. Γιατί επειδή είναι χρωματιστό. Ωραίο είναι έτσι. Ωραίο είναι. Έχεις μαυρίσει. Αναδεικνύει το μαύρισμά. Έχει και κραγιόν που πηγαίνει μαζί. Και κραγιόν που πηγαίνει μαζί. Με σε πάρω λίγο στο μούλ. Πάντως με το Σπύρο είναι σαν ένα σορτί η Ελένη σήμερα. Για δώσ' τους. Χρώμα. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Όλα τα άλλα μας τα παίρνουν. Αυτό δεν έχει φόρο. Και εκτός αυτού. Και εγώ είμαι και χωρίς lip gloss. Καλέ, φτιάξε το πρόσωπό σου. Δεν με πέστα δευτεριάτικα. Ας κάνετε ρε τη δούλεση. Δεν μ' αρέσει. Αφού δεν μ' αρέσει το φόρεμα σου όταν βλέπω το φόρεμα αυτό. Καλά. Να τα πείτε στον Εμίλιο αυτά.